Ανοίγει το Σάββατο η πλατφόρμα για τι 72 και 120 δόσει για χρέη στην εφορία, ασφαλιστικά ταμεία αλλά και Δήμου. Ειδικότερα όσοι μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2023 είχαν απολέσει τι ευνοϊκέ ρυθμίσει έω 120 δόσει και έω 72 δόσει θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Κέντρου Ήσπραξη Ασφαλιστικών Οφειλών μέχρι τι 31 Ιουλίου του 2023. Απαραίτητη προπόθεση είναι να καταβληθούν μέχρι τι 31 Ιουλίου οι δύο Αναβιώνοντα με αυτόν τον τρόπο τι ρυθμίσει. Σε περίπτωση αρρύθμιστων ληξιπρόθεσμων οφειλών πέραν αυτών που ενέταξε στι δόσει, παραδείγματο χάρη απλήρωτε οφειλέ από φόρο εισοδήματο 2022 ή ένφια 2022, υποχρεούται να τι εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων μέσα σε προθεσμία ενό μηνό από την ημερομηνία επικύρωση τη αναβίωση τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Η αναβίωση των παλιών ρυθμίσεων θα γίνει υπό του όρου τη αρχική ρύθμιση. Για την υπολοιπόμενη οφειλή. Οι δόσει που χάθηκαν θα ενταχθούν στο τέλο τη ρύθμιση. Έτσι, αν κάποιο οφειλέτη δεν έχει πληρώσει για 12 μήνε, η ρύθμιση των 120 δόσεων θα επεκταθεί για επιπλέον 12 μήνε. Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, το επιτόκιο ανέρχεται στο 3%. Ενώ για τι δόσει που αφορούν τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο τη πανδημία, για όσου εξοφλήσουν την οφειλή σε 36 δόσει, δεν υπάρχει τόκο, ενώ για περισσότερε δόσει το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,5%. Όπω προκύπτει από την Έκθεση Απολογισμού Δράσεων του 2022, που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το περασμένο έτο, οι κατασχέσει ισχυραστρίτων σε εισοδήματα και καταθέσει οφειλετών για την ίσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προ τη φορολογική διοίκηση υπερδιπλασιάστηκαν, καθώ αυξήθηκαν κατά 104,9% συγκριτικά με το 2021, φτάνοντα συνολικά τι 518.622.